δραστηριότητα στον κύκλο θα βοηθήσει, πιστεύετε, αυτή η αλλαγή πλέον την καλύτερη κυκλοφορία των οχημάτων? Εφόσον συμμορφωθεί άμεσα ο κόσμος, πιστεύουμε θα βοηθήσει στην αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας εντός του κυκλικού κόμβου. Παντού σε όλο τον κόσμο έχει προτεραιότητα αυτός που κινείται στον κυκλικό κόμβο για να μην παρακολουθεί την κυκλοφορία. Ιδιαίτερα τις ώρες αιχμής προσέγγισης των παιδιών, των μαθητών στο σχολείο και της αποχώρησης από το σχολείο, πιστεύουμε να βοηθήσει και να μην υπάρχει αυτή η κυκλοφορική συμφόρηση που υπήρχε τον προηγούμενο καιρό. Θα ενημερώνουμε καθημερινά και με τη συμβολή σας και την ανάρτηση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, να ενημερωθεί άμεσα ο κόσμος. Έχουν τοποθετηθεί η προβλεπόμενη σήμανση από το Δήμο. Θα βγει απόφαση σε συνεργασία με το Δήμο για την Κωνσταντίνου Καραμαλή και εκεί να δοθεί προτεραιότητα στο κυκλικό κόμβο, με αποτέλεσμα να είναι κοινή η πολιτική σε όλο το κυκλικό κόμβο της πλατείας Μεγάλου Αλεξάνδρου. Σήμερα είναι η πρώτη μέρα εφαρμογής αυτού του μέτρου. Βλέπουμε ότι υπάρχουν άντρες της τροχιάς που ενημερώνουν τους οδηγούς. Θα υπάρξει και τις επόμενες μέρες τέτοια ενημέρωση? Εφόσον υπάρχει η δυνατότητα, θα ενημερώσουμε και το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες. Θα ενημερώνουμε τους πολίτες και τους οδηγούς που κυκλοφορούν στο κυκλικό κόμβο. Και αν χρειαστεί, θα γίνει και ενημέρωση μέσω έντυπου υλικού για να συνειδητοποιήσουν ότι προτεραιότητα έχει ο κυκλικός κόμβος, όπως γίνεται στους υπόλοιπους κόμβους της κυκλικούς της πόλης μας.